Κύριε Παπαδομαρκάκη, τα σχολεία άνοιξαν αυτή την εβδομάδα με ιδιαίτερα μέτρα. Τα μέτρα της προστασίας πάλι επιστρέφουν. Τα παιδιά είναι πιο προσεκτικά, μιας και υπάρχει έξαρση σε ιώσεις και σε COVID. Πολλές είναι οι απουσίες. Πώς δικαιολογούνται πλέον αυτές οι απουσίες? Υπάρχουν καινούργιες ρυθμίσεις πάνω σε αυτό? Ναι, λοιπόν, καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση που δίνετε. Τη σωστή ενημέρωση στον κόσμο. Έχει αξία για μας η συνεργασία που είστε μαζί μας. Λέμε λοιπόν για τις νέες εγκυκλίες που έχουν έρθει και έχουν ήδη απευθυνθεί και έχουν πάει στα σχολεία και παίρνουν όσοι οι γονείς, οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, όλοι μαζί, όλη η κοινότητα. Η εγκύκλια αυτή τι λένε λοιπόν? Είτε COVID υπάρχει σε μαθητή, μαθήτρια, γενικά στον πληθυσμό, στη σχολική κοινότητα δηλαδή, είτε οποιαδήποτε άλλη ίωση η οποία μπορεί να αποδειχτεί από παιδίατρο, από γιατρό γενικά, έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν οι απουσίες, να καταμετρούν οι απουσίες, δηλαδή δεν κατα... μάλλον να παίρνονται οι απουσίες, αλλά δεν προσμετρώνται. Mm-hmm. Οι απουσίες λοιπόν αυτές δικαιολογούνται από το Σύλλογο Διδασκόντων από τη στιγμή που υπάρχει από παιδίατρο ή από γιατρό γενικά βεβαίωση ότι ασθένησε ο μαθητής, η μαθήτρια ή οποιοδήποτε από COVID ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία γρήγορα. Για COVID είναι από δημόσια δομή είτε και από ένα παιδίατρο? Και από ιδιώτη, και από ιδιώτη και από δημόσια δομή. Άρα δηλαδή για COVID μπορεί δηλαδή και ένας δημόσιος γιατρός, ένας ιδιώτης γιατρός. Από το δημόσιο συνήθως γίνεται το rapid test, γενικά ναι. Όλη αυτή η διαδικασία που γίνεται από το φαρμακείο. Mm-hmm. Και στη συνέχεια αυτό κατατίθεται στο Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας, μια υπεύθυνη δήλωση και το αντίγραφο από το φαρμακείο. Μάλιστα. Επομένως, καταγράφονται κενά ακόμα και από ασθένειες εκπαιδευτικών λόγω αυτών των ιώσεων? Φυσικά. Φυσικά έχουμε ελάχιστα κενά, αλλά υπάρχουν κενά. Ήδη σήμερα ξαναδώσαμε τα επίγοντα κενά. Από τις πρώτες μέρες φαίνεται να υπάρχει έτσι και έλλειψη μαθητών δεν λόγω αυτών των ιώσεων? Δεν φαίνεται κάτι. Προς το παρόν δεν φαίνεται κάτι. Ωστόσο, εμείς είμαστε σε εγρήγορση και βλέπουμε. Εάν συμβεί οτιδήποτε, θα το αντιμετωπίσουμε. Αναφορικά τώρα με όλα τα αντισηπτικά και εντάξει, μάσκες βέβαια είναι προαιρετικά. Όλα τα σχολεία έχουν πάρει και έχουν στη διάθεσή τους όλα τα μέσα εκείνα τα οποία μπορούν και θέλουμε να προλάβουν κάποιες καταστάσεις για να μην εξαπλωθεί ο ιός, να μην εξαπλωθεί η ιός, η γρήπη κτλ. Στο κομμάτι που αφορά βεβαίως και πάλι τα προληπτικά μέσα που μπορούν να πάρθουν. Γιατί αν οι μαθητές συγχρονίζονται και κάνουν κινήσεις τέτοιες που μπορούν να αποβούν εις βάρος τους, πρέπει λοιπόν πέρα από όλα, πάνω απ' όλα να κάνουμε συζήτηση με τους μαθητές εκπαιδευτικοί και να τους θέσουν πέρα των ευθυνών. Μάλιστα. Άρα οι μαθητές θα ακούνε, είναι όριμα παιδιά και βασιζόμαστε πάνω σε αυτό. Επίσης ζητάμε την κατανόηση των γονιών και τη συμπαράστασή τους. Βέβαια. Αλλάζει τίποτε άλλο λόγω αυτών των ιώσεων? Τίποτε. Οι εκδρομές όλα συνεχίζονται κανονικά? Όχι. Κανονικά. Κανονικά, απλά πρέπει να τηρούνται τα μέτρα προστασίας που εφαρμόζονται σε αυτές τις περιπτώσεις.